για συγκάλυψη του εγκλήματος, την οποία μάλιστα αντιλήφθηκε από τη δεύτερη κιόλας ημέρα μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, έκανε λόγο η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στις αντιθέσεις της Κρήτη TV, αναφερόμενη στον τόπο της τραγωδίας και πώς σε αυτόν λίγες ώρες μετά το δυστύχημα άρχισε η αλλίωση των στοιχείων. Κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και ότι θα συμβεί μεγάλη συγκάλυψη από την δεύτερη μέρα. Ήταν η μέρα Πέμπτη το πρωί που πήγα στο σημείο και είδα ότι ο χώρος είχαν απομακρυνθεί σχεδόν όλα. Είχε παραμείνει μόνο στην άκρη ένα βαγόνι και κάποια συντρίμια, τα οποία δεν μ' άφησαν να περάσω να δω. Αλλά όλος ο υπόλοιπος χώρος ήταν φρέσκο, χώμα πατημένο και μάλιστα ήταν ένας αστυνομικός και λέω, συγγνώμη, τι κάνετε εδώ, αυτός είναι ένας χώρος εγκλήματος. Πού πήγαν τα βαγόνια, δεν είχε καμία σχέση με το αρχικό. Η απάντηση που έλαβα, ξέρετε ποια ήταν? Ότι οι οδηγίες που είχαν, ότι έπρεπε να στρώσουν το χώμα, λέει, γιατί θα γινόταν τρισάγιο. Η Μαρία Καριστιανού, σε μια συγκλονιστική αποτύπωση, με επίκεντρο την τραγωδία που βύθισε τη χώρα σε πένθος, ανέφερε ότι οι ευθύνες στον τότε Υπουργό Μεταφορών δεν αφορούν μόνο στην περιβόητη σύμβαση 717, αλλά συνολικά στην κατάσταση που επικρατούσε και τις εγκληματικές παραλήψεις στο σιδηρόδρομο που εντοπίζονταν στη διάρκεια της θητείας του. Επιπλέον, ο Υπουργός δεν απεκατέστησε τη βλάβη στο τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης που κάηκε το 19. Αυτή ήταν δική του παράληψη, δική του αμέλεια. Και επίσης κατήργησε και το δευτεροβάθμιο στην Καρόλου. Αυτό ήταν έργο Καραμαλή. Και επίσης, επί Σπίρτζη, στη Λάρισα υπήρχαν 25 σταθμάρχες. Ξέρετε πόσοι ήταν όταν ήταν υπουργός ο κύριος Καραμαλής? 10. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μιλώντας στον Γιώργο Σαχίνη, απάντησε και σε όσους προσπαθούν να τις χρεώσουν πως κάνει αντιπολίτευση. Εγώ είμαι μία μάνα που έχασε το παιδί της σε ένα αδιανόητο έγκλημα και φωνάζω και αποκαλύπτω την αλήθεια. Για ένα έγκλημα το οποίο δεν στοχεύει στην πολιτική ήττα του ενόχου, στοχεύει στην αποκάλυψη της αλήθειας και στη δικαίωση. Δεν ξέρω εκείνη τι θα κάνανε αν ομιγέννητο τους είχε συμβεί κάτι τέτοιο και πώς το διαχειρίζονταν. Εγώ θεωρώ λοιπόν η τοπάθεια, το να καθίσω, γιατί μιλάμε για δολοφονία, να καθίσω βουβή και άπραγη και είμαι πάρα πολύ εντάξει με αυτό που κάνω, αισθάνομαι ότι το παιδί μου είναι περήφανο για αυτό που κάνω και αισθάνομαι ότι αυτό θα ήθελα να κάνω. Και θα το κάνω. 24 ώρες από την ψηφοφορία στην πρόταση δυσπιστίας, η Μαρία Καριστιανού αναφέρθηκε στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στα χειροκροτήματα, όπως τόνισε, από τους βουλευτές της κυβέρνησης. Όλος ο λόγος του Πρωθυπουργού, όπως και οι προηγούμενες ομιλίες του σχετικά με εμάς, θεωρώ ότι είναι εντελώς παραπλανητική, εντελώς ψεύτικη. Πώς σας ακούγεται αυτό? Και έπεσε και πολύ χειροκρότημα. Σας πείραξε το χειροκρότημα? Ξαναπήγα στο σημείο εκείνη τη μέρα. Σε ό,τι αφορά το στόχο, η πρόεδρος του Συλλόγου, για λογαριασμό των συγγενών, επανέλαβε ότι είναι η δικαίωση της μνήμης των ανθρώπων τους και η παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται. Τα δίκαια και τα τέλη είναι στον ουρανό. Δικαιοσύνη θα ήταν αυτό που έχει πει ο Νίκος ο Πλακιάς, να γυρίσω σπίτι και να βρω τα παιδιά. Αυτή θα ήταν η δικαίωση. Δεν υπάρχει αυτό. Το λιγότερο που μπορούμε να έχουμε όμως, εμείς, για την ηρεμία της δικής μας ψυχής και να μπορούμε να πηγαίνουμε στον τάφο των παιδιών μας με το βλέμμα ψηλά, είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποκαλυφθεί η αλήθεια και οι ένοχοι να τιμωρηθούν. Σχολιάζοντας το 1,5 εκατομμύριο υπογραφές στο ηλεκτρονικό δημοψήφισμα, η Μαρία Καριστιανού είπε ότι είναι μια ηχηρή απάντηση, καλώντας όσους βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και έχουν στοιχεία ή αντιλήφθηκαν οτιδήποτε, να το καταθέσουν έστω και ανώνυμα στο Σύλλογο. Σε οποιοδήποτε έχει δει κάτι, έτυχε να βρίσκεται στο σημείο, ως εθελοντής ή οτιδήποτε,
και γνωρίζει με φωτογραφίες, με μαρτυρίες, έστω και ανώνυμα, ας έρθουν σε εμάς, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό.